Δικτυακή ημερίδα διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Βασικά θέματα ήταν οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και οι επενδύσεις που απαιτούνται ώστε να προχωρήσει ταχύτατα ο διαρθρωτικός μετασχηματισμός των οικονομιών, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Η ευκαιρία που έχει η Ελλάδα να επιτύχει το μετασχηματισμό της οικονομίας μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία της κοινωνίας, συζητήθηκε στη διαδικτυακή μερίδα που διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς με θέμα «Βιώσιμη τραπεζική, χρηματοδοτώντας το αύριο». Ένα θέμα που παραπέμπει στη μεγάλη παγκόσμια συζήτηση που γίνεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για τη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπορεί. Έχει θέσει συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους και έχει κινητοποιήσει πόρους που ξεπερνάνε το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Το ελληνικό κομμάτι της πίτας είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από τις προσδοκίες μας, μπορούμε να περιμένουμε περίπου 22 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης, που με τη σειρά τους μπορεί να κινητοποιήσουν άλλα 50 δισεκατομμύρια την επόμενη δεκαετία. Η πανδημία του COVID-19 έχει δημιουργήσει μια τεράστια πρόκληση για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά δίνει και μοναδική ευκαιρία για την πράσινη ανάκαμψη. Η Ευρώπη και κατ' επέκταση και η Ελλάδα μπορούν να αναδειχθούν ισχυρότερες από την πανδημία μέσα από την πράσινη ανάκαμψη. Σε αυτό το πλαίσιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά. Εμείς εδώ στην Τράπεζα Πειραιώς είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, βοηθώντας και με την απορρόφηση πόρων του Next Generation EU.